Από τη μαζική εκτόπιση των Ελλήνων Ισραηλιτών της Θεσσαλονίκης, που είχε ως αποτέλεσμα τον αγωνισμό της, αποφάσισε να τιμήσει τις δύο επιτίους με την έκθεση «Θεσσαλονίκη Μητέρα του Ισραήλ» σε συνεργασία με το Εβραϊκό Μουσείο της Θεσσαλονίκης στην Αστική μας σχολή. Η εν λόγω δραστηριότητα αφορά εκθέματα από τη διαφορετική παρουσία των Ισραηλιτών στη Θεσσαλονίκη έως των αφανισμών των, από τις θηριωδίες των Ναζί, τα πάθρωμα και τερατώδη κρεματόρια του Auschwitz, του Dachau, του Μπρέζεκ, του Σοβιβόρ, της Τρεμπλίκτα, του Κέλμου, του Μαϊτάνικ, όπου η ανθρωπότητα γνώρισε το ολοκαύτωμα κύρια της Εβραϊκής Φυλής και τον αφανισμό της ελληνικής εβραϊκής κοινότητας, ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης. Εμείς θα θέλαμε, αποτείοντας χώρο τιμής, να εκφράσουμε ορισμένες σκέψεις σχετικά με τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης που τόσο δοκιμάζεται σήμερα από τους αναφορητές της ιστορίας, τους μηδενιστές, τους ανίδεους και τους πολιτικά στρατευμένους θειασιώτες του νεοναζισμού με πρωτοβουλία. Η άγνοια σκοτώνει, η μημάτια είναι επικίνδυνη, ενώ η ιστορική γνώση προλαμβάνει, αποτρέπει και προστατεύει από επικίνδυνες αντραπούς και παρεκκλήσεις. Αλλά άλλα τα λόγια τα ψευδεστά και άλλη αλήθεια που πονάει. Η υλοποίηση του προγράμματος Έντρωσον Γιούνιον Φράγκε, τελική λήξη του εβραϊκού ζητήματος, αποφασίστηκε σε 1.100.000. Στο Μπρέζεκ 436.000. Στο Κέλμου 340.000. Στο Μαϊτάν. Κύριε Πρόεδρε της Κοινότητας, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο πρόσωπο του Βαγγέλη Στεφανίδη ως Προέδρου του Συλλόγου Λευκοσυρτών για τη συνεργασία και τη φιλοξενία, καθώς και για την απόφαση της σύνδεσης των δύο επαιτίων. Διαβάζοντας την μεταπτυχιακή θέση του Παναγιώτη Φίτζιου για την ιστορία του Λεχόβου και έχοντας συζητήσει με τον Γιώργο Γοράντη, καταλαβαίνω ότι το Λέχοβο σχηματίστηκε όπως η Θεσσαλονίκη μετά την άλωσή του το 1430, δηλαδή με τη διαδοχική, εκούσια ή ακούσια εγκατάσταση πληθυσμιακών ομάδων από άλλες περιοχές. Στη Θεσσαλονίκη ο αριθμός αυτών των ομάδων ήταν μεγάλος. 25 εβραϊκές, 12 χριστιανικές και ανάλογος αριθμός μουσουλμανικών. Σε ό,τι αφορά το εβραϊκό στοιχείο, που ήταν και το μεγαλύτερο, η μαζική δολοφονία του στη διάρκεια της κατοχής, σε συνδυασμό με την καταστροφή του παραδοσιακού αστικού ιστού, εξαφάνισε όχι μόνο κάθε ίχνος υλικής παρουσίας, αλλά και την προφορική παράδοση. Έτσι, που απαιτούνται μακροχρόνιες έρευνες για την ανάκτηση βασικών... Μουσείο, γιατί γνωρίζουμε το έργο που προσφέρεται και προσπάθεια που καταβάλλεται παγκόσμια να καταστεί η διατήρηση της μνήμης άσβεστη, όπως το φως των 7 λεπτών που υπάρχουν και συμβολίζει το κράτος του Ισραήλ και το άσφαλτο. Και πιστεύουμε με την ευχή ανθρωπότητα ποτέ ξανά να μην βιώσει τέτοια γεγονότα το μουσείο να καταστεί κέντρο παιδείας και βιώνει ιστορικής μνήμης. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας.